Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 3η 12 Σεπτεμβρίου του 2023. Έχουμε αρκετά σοβαρά ζητήματα να θίξουμε, να ξεκινήσουμε με τα εισαγωγικά. Πρώτα θα ήθελα να αναφερθώ στην πρώτη ταξιαρχία της αεροπορίας στρατού. Ήθελα να είναι εδώ ο διοικητής, ο προηγούμενος διοικητής της ταξιαρχίας, για να μας πει ο ίδιος, και θα προσπαθήσω να τον φέρω, δεν κατάφερα να τον πείσω, αλλά θα προσπαθήσω να τον πείσω και να τον φέρω να μας τα πει από την αρχή. Τι συνέβη με τα ελικόπτερα της ταξιαρχίας? Πρώτον, το αεροδρόμιο της ταξιαρχίας, το στρατόπεδο, το ελικοδρόμιο της πρώτης ταξιαρχίας βρίσκεται μέσα στον χώρο της λίμνης Κάρλα, της αποξηρανθήσας λίμνης Κάρλα. Και είναι γνωστό ότι σε περίπτωση μεγάλης νεροποντής είναι πιθανόν να έχουμε την κατάσταση που είδαμε στις φωτογραφίες. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, με βάση πληροφορίες που έχει ο ίδιος, που δεν έπαθε κανένα ελικόπτερο τίποτα. Όλα τα ελικόπτερα, μόλις έπεσαν τα νερά, είναι απολύτως λειτουργικά, δεν έπαθε καμία ζημιά κανένα ελικόπτερο. Τρίτον, η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού είχε ένα στοιχείο το οποίο δεν ήταν ακριβές, δεν ήταν ψέμα, ότι δηλαδή τα ελικόπτερα αυτά είναι παροπλισμένα. Λάθος. Δεν είναι παροπλισμένα, απλά είναι, επειδή είναι μονοκινητήρια, αποφεύγουν να τα χρησιμοποιούν, τα χρησιμοποιούν λιγότερα. Δεν λέγεται παροπλισμένο ένα ελικόπτερο που είναι λειτουργία και όταν χρειαστεί χρησιμοποιείται. Απλά τα χρησιμοποιούν πιο σε περίπτωση που δεν έχουν άλλη δυνατότητα, χρησιμοποιούν αυτά τα παλιά. Να συνοψίσουμε λοιπόν. Όλη αυτή η φασαρία που έγινε με τα ελικόπτερα πιστεύω ότι ήταν εκ του περισσού, εάν οι συντάκτες του αμυντικού ρεπορτάζ θέλουν να χτυπήσουν τον Δένδια, τον Μητσοτάκη, τον Δένδια, τον Φλόρο και τον Χουδελούδη, υπάρχει πράγμα να τον χτυπήσουν. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα ζήτημα πώλησης πυρομαχικών από την Ελλάδα στην Αμερική. Παραμύθια. Για να πάνε εκεί που ξέρετε. Γιατί η Ελλάδα παράγει πυρομαχικά? Από πού τα δίνει αυτά πυρομαχικά? Εγώ δεν λέω αριθμούς, νούμερα κτλ, γιατί αυτά είναι απόρριτα. Αλλά το γεγονός είναι γεγονός. Το γεγονός δεν είναι, κανονικά δεν έπρεπε να είναι τίποτα απόρριτο. Όλα έπρεπε να συζητούνται ανοιχτά στη Βουλή, όπως γίνεται σε όλα τα κοινοβούλια της Ευρώπης, εκτός από την Ελλάδα. Λοιπόν, αν θέλετε κύριοι του αμυντικού ρεπορτάζ να τους ξετινάξετε και να προσφέρετε και στην πατρίδα, κάντε το. Εγώ σας έδωσα την πληροφορία. Το άλλο όμως που έγινε, πιστεύω ότι ήταν λάθος, γιατί δεν υπερασπίζουμε κανέναν. Μόνο το εθνικό συμφέρον, καμιά κυβέρνηση, καμιά αντιπολίτευση, κανέναν. Αυτή είναι η αλήθεια. Θεωρώ ότι τα στοιχεία που άντλησα από την συζήτηση με τον πρώην διοικητή της ταξιαρχίας, ότι είναι απολύτως έγκαιρα και τωρινά, δεν είναι εκτιμήσεις του, σας τα παρέθεσα με υπευθυνότητα, από εκεί και μετά βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Είπα προχθές ανέφερα ένα νούμερο για εμπλοκή της Στέρνα στα αντιπλημμυρικά της Θεσσαλίας, είπα 400 εκατομμύρια, είναι λάθος, νομίζω πήρε 100 τόσα εκατομμύρια και δεν ήταν για αντιπλημμυρικά, ήταν για δρόμους. Λάθος, το αναγνωρίζω, πιθανότατα διαβάζουμε τόσα πολλά, θα πρέπει κανονικά να σημειώνω, γιατί είχα δει 150 και κάποια άλλα από το ΕΣΠΑ. Λάθος λοιπόν, επανορθώνω. Πάμε. Άκουσα με προσοχή την συνέντευξη που έδωσε, ραδιοφωνική συνέντευξη που έδωσε ο Κώστας Πικραμένος στον Σαχίνη, στον δημοσιογράφο Γιώργο Σαχίνη. Και πιθανόν την έχετε δει ήδη, την έχουμε βάλει και εμείς. Ο Πικραμένος είναι συγγραφέας, έχουμε γράψει δύο βιβλία. Τώρα έχει γράψει ένα δεύτερο βιβλίο, το οποίο το εκδίδουμε μέσα στον Οκτώβρη, πιστεύω θα εκδοθεί. Κάθισε λοιπόν ο άνθρωπος και έκανε μία έρευνα για το τι ισχύει από πλευράς προνοιών του κράτους, των υπηρεσιών του κράτους, σε σχέση με τις πλημμύρες. Ποιες περιοχές, ποιοι χάρτες, τι μέτρα κτλ. Να τον ακούσετε. Από αυτά που είπε ο Πικραμένος προκύπτει ότι ενώ έχουμε ένα
στα σχέδια και στα χαρτιά ένα τέλειο σύστημα, αυτό δεν λειτουργήσε. Αυτό τι σημαίνει? Δεν λειτουργήσε το κράτος και η κυβέρνηση. Εντάξει. Δεν λέει κανείς ότι δεν ήταν τεράστιο η όγκη νερού. Όλα έτσι είναι. Θα δείτε ότι στη Λιβύη έχουμε, με βάση τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα το πω μετά αυτό τι έγινε, έχουμε 5.000 νεκρούς και 10.000 αγνοούμενους εκεί. Που σημαίνει ότι όντως αυτά, η όγκη νερού που έπεσαν είναι τεράστια, ασύλληπτη. Παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, με βάση τα στοιχεία που έδωσε ο επικραμμένος, δεν έγιναν προληπτικά όσα έπρεπε να γίνουν. Πάμε τώρα. Ο Πρωθυπουργός ταξίδευσε, πού πήγε, στο Στρασβούργο νομίζω, και είδε την Φόντερ Λάιεν, είπε ότι δίδονται στην Ελλάδα 2,25 δισεκατομμύρια ευρώ για να καλυφθούν οι ανάγκες και οι ζημιές και οι απώλειες που είχαμε στην περιοχή, ιδιωτών, εταιριών, σε εθνικό επίπεδο, υποδομών κτλ. Πάλι είμαστε προσεκτικοί. Είπα πριν από λίγο ότι υπήρξαν ολιγορίες και από την κυβέρνηση και από τους κρατικούς φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, για το θέμα. Από τη στιγμή που υπήρχαν όλοι οι χάρτες, όλες οι προβλέψεις, όλες οι θεσμικές λειτουργίες που έπρεπε να υλοποιηθούν και δεν έγιναν, από τη στιγμή που είχαμε την προαναγγελία του τυφώνα αυτού, πώς το λένε, όμως το ταξίδι του Πρωθυπουργού, έστω και κατόπιν εορτής, και η εξασφάλιση 2,25 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι μια θετική εξέλιξη, μια επιτυχία. Να λέμε, να έχουμε το θάρρος να λέμε τα σωστά σωστά και τα λάθος λάθος. Απλά να σας θυμίσω ότι για 2 δισεκατομμύρια η Ελλάδα πλήρωσε, υπέγραψε μνημόνιο. Είναι δηλαδή 2,25 δισεκατομμύρια ευρώ, ευρώ όχι δολάρια, είναι ένα μεγάλο ποσό, ευπρόσδεκτο, έχουν χαθεί ψυχές, έχουν χαθεί ζώα, έχουν καταστραφεί οικογένειες. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα λεφτά αρκεί να δοθούν σωστά, με δίκαιο τρόπο, με τρόπο που να, εννοώ όσα διατεθούν σε υποδομές, να προλάβουν ενδεχόμενες μελλοντικές καταστροφές. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Ευκαιρία. Εννοώ αυτά τα λεφτά, όχι ό,τι έγινε. Αυτά τα λεφτά, όπου είδαμε ότι πονάει ο μηχανισμός των υποδομών, εκεί να δοθούν, επαναλαμβάνω, σε ιδιώτες και σε εταιρείες. Αν υπάρχουν λεφτά που θα περισσέψουν, εκεί να δοθεί βάρος. Έχω διαβάσει και αρκετά για τη λίμνη Κάρλα. Δεν θέλω τώρα να αναφέρω τίποτα. Λοιπόν, αυτά και για της πλημμύρας. Να πούμε για άλλη μια φορά τους ανθρώπους περαστικά και συλληπιτήρια για τις οικογένειες που έχασαν δικούς τους ανθρώπους. Να πάμε τώρα στο θέμα του. Ένας φίλος έγραψε ότι δεν ιτήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Βιετνάμ, αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν λόγω των αντιπολεμικών κινημάτων. Όχι, Γιάννης Γιαννάκης. Αναγκάστηκαν να υπογράψουν με τους Βιετκόνγκ συμφωνία και έφυγαν από ένα μέτωπο στο οποίο πολεμούσαν χρόνια πάνω από 200.000 Αμερικανοί. Δηλαδή αυτό είναι συνθηκολόγηση, λέγεται. Ποιος συνθηκολογεί? Διαβάστε τι γράφει στο διαδίκτυο. Συνθηκολόγηση. Ποιος συνθηκολογεί? Αυτός που ιτάτε. Και δεν ιτήθηκε από το αντιπολεμικό κλίμα. Τα αντιπολεμικά κινήματα στην Αμερική και στην Ευρώπη, γιατί γιγαντώθηκαν? Γιατί δεν είχαν αποτέλεσμα. Ερχόντουσαν αβέρτα πίσω οι νεκροί. Είναι συνάρτηση δηλαδή. Αν νικούσαν σε ένα-δύο χρόνια, τα αντιπολεμικά κινήματα δεν θα προλάβαιναν καν να αναπτυχθούν. Ο πολυετής πόλεμος και η αναποτελεσματικότητα, οι άνθρωποι εκεί έκαναν απίστευτα πράγματα. Τώρα να λέμε την αλήθεια για τους Βιετκόνγκ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχουμε και αλλαγή πρωθυπουργού. Είπαμε, έφυγε υπουργού. Έφυγε γλώσσα λανθάνουσα. Έφυγε ο Βαρβιτσιώτης και ήρθε ο Στυλιανίδης. Εξ όσων αντιλαμβάνεται ο καθένας από εμάς, στην προηγούμενη κυβέρνηση μας είχε φέρει ο κύριος Μητσοτάκης τον Στυλιανίδη ως έχοντα γνώση και γνώμη για θέματα κλιματικής αλλαγής, πώς τα λένε, και όλα αυτά. Γιατί ήταν αρμόδιος επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη νέα κυβέρνηση δεν τον έβαλε. Δεν τον έβαλε γιατί τον θεώρησε πιθανό, προφανώς αποτυχημένο. Και μετά από 3 μήνες
ενώ δεν τον χρησιμοποίησε για το υπουργείο για το οποίο είχε γνώση. Τον έβαλε σε ένα υπουργείο, νευραλγικό υπουργείο για την ελληνική ναυτιλία, που η ελληνική ναυτιλία, αν θέλετε, είναι ο μοναδικός τομέας που μας κάνει πρώτος στον κόσμο, έτσι. Δηλαδή, πρώτος σε θετικές δράσεις στον κόσμο. Και βάλαμε έναν υπουργό ο οποίος δεν έχει μυρωδιά από ναυτιλία, που ήταν αποτυχημένος στο προηγούμενο υπουργείο. Αυτό τι λογική έχει τώρα? Για να δείτε το χθεσινό μας σχόλιο, έτσι. Ότι όλα αυτά είναι στη λογική μιας παρέας, διάφοροι άκυροι και άσχετοι. Τους ακούω τώρα, ο υφυπουργός Στάδε, ούτε η μάνα τους ξέρει. Δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά, άμα καταλάβατε εσείς, πέστε μου. Και να πούμε και τι μας είπε ο κύριος Καρατζίδης, έστειλε ένα σημείωμα που διαβάσαμε χθες, ο ταξίαρχος, το άρθρο που μας έστειλε για τον Κολοκοτρώνη. Αγαπητέ Σάβα, σε ευχαριστώ, συγγνώμη, για την τιμή να παρουσιάσεις το άρθρο μου στην εκπομπή σου. Εάν σκεφτούμε λογικά και ψύχρεμα, οι ελπίδες για ταχεία ανάκαμψη της πατρίδας μας είναι ελάχιστες. Ο αντίπαλός μας φαινομενικά τουλάχιστον έχει το πάνω χέρι. Όμως η διέστηση οδηγεί τη σκέψη μου σε μια ίσως καινοφανή ανάλυση, η οποία καταλήγει στο εξής συμπέρασμα. Η Τουρκία θα αυτοχειριαστεί και δυστυχώς μόνο με αυτόν τον τρόπο θα σωθούμε. Η ανάλυση μου στηρίζεται στη θεωρία των διεθνών σχέσεων και στη θεωρία του χαρισματικού ηγέτη. Η υπερεπέκταση της Τουρκίας και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με την μετά τον χαρισματικό ηγέτη Ερντογάν εποχής στην Τουρκία, αποτελούν τους πυλώνες της ανάλυσής μου. Δεν διαθέτω αυτή τη στιγμή τον χρόνο για να τη στηρίξω επιστημονικά και να την δημοσιεύσω. Έχει κάνει μεταπτυχιακό στην γεωπολιτική ο κ. Καρατζίδης. Απλά την παραθέτω σε αυτόν τον φιλόξενο χώρο για μελλοντική εκμετάλλευση. Δυστυχώς, η κομματοκρατία συνεχίζει το μακάβριο έργο για τη διάλυση της πατρίδας μας και την περαιτέρω συρρήκνωση του ελληνισμού. Αυτά τα έχουμε πει, τα έχω γράψει, έχω γίνει, μου λένε το πολύ το κυριλέησον το, και ο παπάς το βαριέται. Συρρήκνωση, τι να κάνουμε παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Οι πιθανότητες για ένα νέο γουδί, παρόλο που υπάρχουν οι υγιείς δυνάμεις για την ανάληψη παρόμοιας πρωτοβουλίας, είναι μηδαμινές. Ίσως να είναι της μοίρας μας αυτό το υγιές ανθρώπινο δυναμικό της πατρίδας που βρίσκεται εντός και εκτός των συνόρων του ελλαδικού κράτους να αναμένει την ενεργοποίησή του στον κατάλληλο χρόνο και να προσφέρει στο μέλλον σε μια ελεύθερη Ελλάδα απαλλαγμένη από τους κάθε λογής νταβατζίδες και γόνους του μαυροκορδάτου. Ψηλά το κεφάλι, μπόρα είναι, θα περάσει. Εξάλλου έχουμε πάθει και χειρότερα. Τη ρωμιοσύνη μην την κλαις, εκεί που πάει να σκύψει, με το σουγιά στο κόκαλο, με το λουρί στο σβέρκο. Νάτι, πετιέται, εντάξει. Και καταλήγει το δεύ νικάτο ο κύριος Καρατζίδης. Λοιπόν, αυτά, απλά να σας πω, επειδή αντιλαμβάνομαι τώρα ότι ο καθένας έχει... Έγινε μια δολοφονία 6 ατόμων, μια εκτέλεση 6 ατόμων στη Λούτσα, τα οποία πιθανόν είναι κουρδικής καταγωγής. Εξ όσων γνωρίζω, δεν έχουν σχέση με το κουρδικό πολιτικό ή απελευθερωτικό κίνημα. Έχω κάποιες πληροφορίες. Πάντως αυτό που θα πρέπει να γίνει στην Ελλάδα, επειδή έχουν εγκατασταθεί στη χώρα μας διάφοροι πολίτες, Τούρκοι πολίτες, άλλοι κουρδικής καταγωγής και άλλοι είτε τουρκικής καταγωγής ή άλλης καταγωγής πολίτες της Τουρκίας, και πολλοί από αυτούς, αρκετές χιλιάδες, κάνα 10.000, έχουν αποκτήσει καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα επειδή είναι διοκόμενοι ως μέλη της οργάνωσης του Γκουλέν, πιστεύω ότι οι ελληνικές, οι αρμόδιες αρχές και οι υπηρεσίες πρέπει να ξετινάξουν έναν προς έναν αυτούς στους οποίους έχουν παραχωρήσει άσυλο. Να βρουν που κατοικούν, να κάνουν μια έρευνα γύρω από τα σπίτια τους και να ρωτήσουν τα κλασικά, τα παλιά, τα ασφαλίτικα ή τις υπηρεσίες πληροφοριών γύρω από τα σπίτια. Ρε εσύ, ο Αχμέτ Ζορλού για παράδειγμα,
που έχει εδώ άσυλο και ζήτησε με αυτούς, με αυτή την αιτιολογία άσυλο και το δώσαμε. Πόσο πληρώνει ενίκιο, τόσο. Με τι ασχολείται, με αυτό. Με ποιος μιλάει, με αυτό. Μαζέψτε για τους ανθρώπους να δείτε τι ρόλο παίζουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Και δεν σας το λέω τυχαία αυτό. Εντάξει. Πάμε. Ουκρανία. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι στις 31 του μηνός λύγει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση την οποία απαγορεύεται η εξαγωγή σιτηρών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή Ρουμανία, Ουγγαρία, Πολωνία, ποιες άλλες χώρες είναι συνορεύουσες, ακόμα και η εξαγωγή δι' αυτών των χωρών, δηλαδή η χρησιμοποίηση του εδάφους. Αυτό γιατί, διότι οι τιμές στα ουκρανικά ή και στα ρώσικα σιτηρά είναι τέτοιες που δεν μπορεί να τις ανταγωνιστεί καμία ευρωπαϊκή χώρα. Για ποιο λόγο? Επειδή πήγα και είδα, δεν μπορείτε να φανταστείτε, μιλάμε για ένα χωράφι 5.000 στρέμματα και ξεκινούν 30 τρακτέρ τεράστια με 30 γενιά το καθένα στη σειρά, ξεκινούν και κάνουν άρρωση με μία διέλευση 1.000 στρέμματα και εκεί μπαίνουν μετά 10-15 κομπίνες ταυτόχρονα, αλωνίζουν. Θέλω να πω ότι όταν υπάρχει τέτοιου είδους, τέτοιας κλίμακας παραγωγή, δεν μπορείς να την ανταγωνιστείς, ειδικά στην Ελλάδα. Τώρα δεν ξέρω, η Πολωνία μπορεί να είναι σε καλύτερη κατάσταση, που έχουμε χωράφια, έτσι τα λένε στα χωριά, γαϊδωροκυλίστρες. Μισό στρέμμα, ένα στρέμμα, ενάμιση στρέμμα, δεν μπορείς να κάνεις παραγωγή εκεί. Και δεν μπορείς να κάνεις παραγωγή που να ανταγωνιστείς σε τιμές και σε απόδοση αυτές τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες που έχουν αυτές οι χώρες. Άρα πίεσαν οι αγρότες της κυβερνήσης και η κυβερνήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι τέλος αυτού του μηνός δεν επιτρέπεται. Τι είπε ο Πολωνός Πρωθυπουργός σήμερα? Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανανεώσει την οδηγία, εμείς θα πάρουμε εθνική απαγόρευση για 4 είδη, έτσι είπα με τα χέρια, 4 είδη σιτηρών που προέρχονται από την Ουκρανία. Η Ρουμανία δεν πήρε τέτοια απόφαση. Εγώ είδα την δήλωση του Πολωνού Πρωθυπουργού. Είδα όμως ότι στη Ρουμανία γίνονται διαδηλώσεις και κινήσεις από τους αγρότες προς την κυβέρνηση να την πιέσουν να πάρει και αυτή μια τέτοια. Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Νακαμίτσου, δήλωσε ότι είναι απαράδεκτη η χρήση πυρομαγικών διασποράς στον πόλεμο στην Ουκρανία. Και αναφέρεται στα πυρομαγικά που στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην Ουκρανία, αλλά εξ όσων γνωρίζω, πυρομαγικά διασποράς διαθέτουν και από μόνες τους και η Ουκρανία και η Ρωσία. Δεν ξέρω αν τα χρησιμοποίησαν ως τώρα, ξέρω πάντως ότι διαθέτουν. Η Σουηδία, η κυβέρνηση της Σουηδίας έδωσε εντολή στο Υπουργείο Άμυνας της χώρας να εξετάσει το ενδεχόμενο ή να κάνει και σχετικές προετοιμασίες για να σταλούν αεροσκάφη Gripen στην Ουκρανία. Εδώ να σημειώσουμε ότι η τελευταία έκδοση του Gripen είναι ένα, είπαμε εδώ δεν διαφημίζουμε οπλικά συστήματα, αλλά επειδή και η Ελλάδα έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία να αγοράσει, τα Gripen είναι πολύ φθηνότερα από τα Rafale και τα Viper και έχουν παρόμοια επιχειρησιακά χαρακτηριστικά και δυνατότητες. Πολύ φθηνότερα και στην αγορά και στο κόστος χρήσης. Αυτά λοιπόν είναι σημαντικά αεροπλάνα εάν τελικώς διατεθούν στην Ουκρανία. Ο καρδενάλιος Ματέο Ζούπι ταξιδεύει για το Πεκίνο για να συζητήσει με την κινέζικη κυβέρνηση την πρόταση της Κίνας των 10-12 σημείων, ποια ήταν αυτή, για ειρηνευτική διαδικασία, για την κατάπαυση του πυρός και ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία. Να θυμίσουμε ότι ο Ποντόλιακ προχθές
μίλησε με απαξιωτικά λόγια, θα έλεγα και υβριστικά, εναντίον του, του Βατικανού, ότι το σύπερος όφελος και ότι είναι αναξιόπιστη και τα λοιπά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να στείλουν πυράβλους ATACMS ή GMLRS ή και τα δυο να δώσουν στην Ουκρανία, με έχοντας ως στόχο, εάν δοθούν αυτά, να, αυτά τα πυραυλικά συστήματα, είναι εδάφος σε εδάφος, να χτυπήσουν τον εχθρό τους Ρώσους στα μετόπιστεν. Διότι τώρα με τα HIMARS που έχουν, με τα HIMARS που έχουν 70 χιλιόμετρα βεληνικές, χτυπούν την αμυντική τοποθεσία στην ουσία. Με αυτά θα χτυπήσουν τα μετόπιστεν, γέφυρες, σιδηροδρόμους, αποθήκες πυρομαγικών, αποθήκες καυσίμων, εφεδρίες. Αυτό όμως γεννά και ένα άλλο πρόβλημα, το πρόβλημα ότι αν τελικώς πάμε σε μία διαδικασία ειρήνευσης, ότι και αν διαθέτει ο Ουκρανικός στρατός αυτά τα οπλικά συστήματα, από τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός και για 300, τουλάχιστον 300 χιλιόμετρα, οι Ρώσοι, με αυτά που διαβάζω, θα ζητήσουν αποστρατικοποιημένη ζώνη, ούτως ώστε να είναι εκτός βεληνικού στον ATACMS η πρώτη γραμμή. Λοιπόν, πάμε παραπέρα. Ο Ποντόλιακ, ο οποίος δεν ξέρω τώρα, έχει χάσει την ψυχραιμία του, μίλησε υβριστικά σήμερα σε τηλεοπτική συνέντευξη, την είδα, εναντίον Κινέζων, Ινδών, εναντίον της Κίνας, της Ινδίας και της Τουρκίας. Κατηγόρησε την Κίνα, την Ινδία και την Τουρκία ότι φέρονται να κερδίζουν χρήματα από τη σύγκρουση στην Ουκρανία, αλλά έχουν αδύναμο πνευματικό δυναμικό και δεν αναλύουν τις συνέπειες των κινήσεων που κάνουν. Τους απείλησε δηλαδή. Λέει, ποιο είναι το πρόβλημα μεταξύ Ινδίας και Κίνας? Το πρόβλημα με αυτές τις χώρες είναι ότι δεν αναλύουν τις συνέπειες των κινήσεων που κάνουν. Αυτές οι χώρες έχουν αδύναμο πνευματικό δυναμικό, τους λέει χαζούς δηλαδή. Ο Ποντόλιακ είναι έξυπνος και οι Κινέζοι με 3.000 χρόνια πολιτισμό και οι Ινδοί με άλλο τόσο είναι χαζοί. Ναι, επενδύουν στην επιστήμη. Ναι, η Ινδία έστειλε ένα όχημα στη Σελήνη και ήδη ταξιδεύει στην επιφάνεια της Σελήνης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η χώρα κατανοεί ακριβώς τι είναι ο σύγχρονος κόσμος. Και κατανοεί ο Ποντόλιακ, καταλάβατε. Πάμε. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι άσκησε βέτο σε ένα νομοσχέδιο που ψήφισε το κοινοβούλιο της χώρας, με το οποίο λέει ότι κάτω από κάποιες προϋποθέσεις και όρους θα γίνει του χρόνου έλεγχος πόθεν έσχες, τρέχα γύρευε, έχουμε και εδώ πόθεν έσχες, για αξιωματούχους. Και είπε να φύγουν οι όροι, να γίνει άμεσα το πόθεν έσχες. Γι' αυτό έβαλε βέτο στον νόμο που ψηφίστηκε για να τροποποιηθεί. Οι ΗΠΑ θα χρηματοδοτήσουν πολωνικά μέσα ενημέρωσης που μπορούν να προπαγανδίσουν και να πείσουν τους Ουκρανούς που κατοικούν στην Πολωνία να επιστρέψουν στη χώρα τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη διάθεση 50.000 δολαρίων για όσους λένε και δείχνουν θετικές ιστορίες για την επιστροφή Ουκρανικών οικογενειών στην Ουκρανία. Είναι δηλαδή μια άλλη λίστα πέτσα, ας πούμε. Και ο Πέτσας ήθελε να πείσει τους ανθρώπους εδώ. Η Ουκρανική αντεπίθεση βρίσκεται σε διέξοδο. Η Δύση πρέπει να προετοιμαστεί για ταπείνωση. Daily Telegraph, ο απόστατος Βρετανός συνταγματάρχης Ρίτσαρντ Κέμπ, σε άρθρο που έγραψε στην Daily Telegraph, μπορείτε να το διαβάσετε, Daily Telegraph, Ρίτσαρντ Κέμπ, θα σας το βγάλει. Ο απόστατος Βρετανός συνταγματάρχης πιστεύει ότι ο χρόνος της Ουκρανίας τελειώνει. Και μετά από 18 μήνες πολέμου δεν είναι πλέον ζήτημα αν θα παραπέει η Δυτική Συμμαχία, αλλά πότε θα εμφανιστεί αυτό και πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Με τη δημόσια υποστήριξη για στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο να μειώνεται και μία πρόσφατη δημοσκόπηση να δείχνει ότι λιγότερο από το 50% των Αμερικανών υποστηρίζει πρόσθετη χρηματοδότηση, οι Βρετανοί ζητούν μία συζήτηση σχετικά με τα βήματα που θα αναγκαστεί να κάνει η Δύση μετά την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Ένας φίλος μου είπε, Σάβα, έχουν σπάσει την πρώτη γραμμή μετόπου
νοτίως του Ρομπότινο οι Ουκρανοί και πάνε προς τη δεύτερη. Του έστειλα έναν χάρτη από το warm-up, από ένα αρκετά αρκετά αντικειμενικό χάρτη καταστάσεως, που δείχνει ότι όντως εκεί είναι τώρα που μιλάμε, συνεχίζονται η επίθεση των Ουκρανών, έχουν κάποια εδαφικά κέρδη, όπως εδαφικά κέρδη έχουν, έστω και μικρά, στην περιοχή του Μπαχμούτ. Δηλαδή διατηρούν την επιθετική ορμή και στο νότο και στην Ανατολή. Στο βόρειο μέτωπο, πάνω από τον Μπαχμούτ, επιθετική ορμή έχουν οι ρωσικές δυνάμεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε. Η σύγκρουση εξελίσσεται σε ένα πόλεμο θωράς και είναι υπέρ της Ρωσίας. Η Μόσχα έχει περισσότερους ανθρώπους, περισσότερους πόρους και περισσότερο έδαφος από την Ουκρανία. Το χειρότερο ακόμη, οι ουκρανικές δυνάμεις μπορούν να προχωρήσουν μόνο επιτιθέμενοι σε καλά προετοιμασμένες ρωσικές άμυνες. Εάν βρίσκεστε σε πόλεμο φθοράς, αλλά πρέπει να συνεχίσετε να ρίχνετε τις δυνάμεις σας σε καλά εδρεωμένες, καλά αμυνόμενες θέσεις του εχθρού, θα κάψετε τις εφεδρίες σας πιο γρήγορα από τον αντίπαλό σας. Εάν οι Αμερικανοί καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η στρατηγική του Biden στην Ουκρανία θα παράγει αυτό που ο πολιτικός επιστήμονας Max Abrams αποκαλεί αέναο πόλεμο με μία δευτερεύουσα τάξη οικοδόμησης έθνους, εθνογένεση, η υποστήριξη για την πολεμική πολιτική του κ. Biden είναι πιθανόν να καταρρεύσει πολύ προτού η Ρωσία παραιτηθεί από αυτόν τον πόλεμο. Wall Street Journal. Έχουμε μία συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών, τον είπα, του Άντονι Μπλίνκεν για τον πόλεμο, αλλά επειδή μου έχουν πει φίλοι ότι δεν πρέπει να δίνουμε πολύ χρόνο και σήμερα έχουμε ήδη δώσει αρκετό χρόνο στην Ουκρανία, να πάμε στη Ρωσία και θα αφήσουμε για αύριο, έχει σημαντικά πράγματα, είπε ο Μπλίνκεν. Να πάμε λοιπόν τώρα στη Ρωσία. Ο πρόεδρος της Βόρειας Κορέας βρίσκεται ήδη στην Ρωσία. Ξέρετε, υπάρχει μία περίεργη σύμπτωση σε πολλά σύνορα στον κόσμο. Σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιες χώρες αποκλείονται από τη θάλασσα για μερικά χιλιόμετρα. Η Μολδαβία, η Αιθιοπία, η Σερβία για μερικά χιλιόμετρα. Τραβούν τη γραμμή έτσι και τους αποκλείουν από τη θάλασσα. Σε άλλες περιοχές αφήνουν ένα μικρό μόνο σύνορο. Για παράδειγμα, η Τουρκία για 15 χιλιόμετρα συνορεύει με το Αζερβαϊτζάν στο Ναχιτσεβάν, σε αυτόν τον θύλακα. Η Ρωσία, μια τεράστια χώρα, έχει σύνορα μόνο 17 χιλιόμετρα, 18 με τη Βόρεια Κορέα. 17 χιλιόμετρα χερσαία και 20 χιλιόμετρα θαλάσσια σύνορα. Από εκεί λοιπόν υπάρχει σιδηροδρομική γραμμή, πέρασε σήμερα ο Kim Jong-un και κατά πάσα πιθανότητα, με βάση και τις τουρκικές πηγές που διάβασα, σήμερα θα συναντηθεί με τον Πούτιν. Θα διαβάσουμε κάτι μετά γι' αυτό. Πάντως στη συνάντηση θα παραβρίσκεται και ο Υπουργός Άμυνας. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι θα συζητηθούν θέματα του χαρτοφυλακίου του κυρίου Σοϊγκού. Ποια είναι αυτά? Τα καυτά είναι δύο. Πρώτον, βλήματα πυροβολικού είναι πολλαπλών εκτοξευτών 122 χιλιοστών. Είχαμε και εμείς τέτοια και δώσαμε πολλά στην Ουκρανία. Τα είχαμε σε περιοχές που θα πονούσαν πολύ τα τουρκικά αποβατικά από αυτά και θα πονέσουν γιατί κρατάμε ακόμα, και πυρομαχικά 155 χιλιοστών. Αυτά τα δύο καίγεται η Ρωσία γιατί... Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, αυτά, έχουμε και τις διακοπές. Αυτά λοιπόν, θα επανέλθω στο θέμα της συνάντησης Πούτιν-Κιμ. Σήμερα οι Ρώσοι ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν το πρώτο TAF 122 σακάρια MLRS τουρκικής κατασκευής στο βόρειο μέτωπο, δηλαδή στο Κουπιάνσκ, εκεί που, όπως σας είπα, έχουν την επιθετική ορμή. Και ο Πούτιν και ο Πεσκόφ και ο Λαυρόφ είπαν, αφού μιλάτε για διάλογο, απευθυνόμενος πιο πολύ στον Μπλίνκεν, να ακυρώσει τον νόμο
που ψήφισε η Βουλή, νόμος Ζελένσκι λέγεται, ο οποίος απαγορεύει το διάλογο με τη Ρωσία και μετά θα δούμε. Άνοιξαν δηλαδή οι Ρώσοι ένα παράθυρο διαλόγου με την Ουκρανία. Ο Πούτιν έβγαλε μια βαρισίμαντη ομιλία στο οικονομικό φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ. Αναφέρθηκε καταρχάς στις σχέσεις με την Κίνα, είναι στο υψηλότερο σημείο, δεν είναι λέει σε στρατιωτικό επίπεδο, είναι σε οικονομικό εμπορικό. 200 δισεκατομμύρια θα φτάσουν οι συναλλαγές των δύο χωρών το 2023. Επίσης, κατήγγειλε την αποστολή και χρήση πυρομαγικών διασποράς, λέει ότι είναι έγκλημα να τα χρησιμοποιούν. Είπε επίσης ότι ακόμα και να δοθούν τα F-16 στην Ουκρανία, το μόνο που θα κάνουν θα παρατείνουν τον πόλεμο και από αυτόν τον πόλεμο, λέει, θα χάσει η άλλη πλευρά. Είπε επίσης ότι απέρριψε τις κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας ότι δεν στηρίζει την Αρμενία. Λέει ότι η Αρμενία, ο Πασινιάν, υπέγραψε συμφωνία με το Αζερβαϊτζάν, με το οποίο αναγνωρίζει ότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ αποτελεί έδαφος του Αζερβαϊτζάν. Από τη στιγμή που το υπέγραψε αυτό, δεν μπορεί να ζητήσει βοήθεια από τη Ρωσία, λέει, να πάει στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, γιατί είναι έδαφος άλλης χώρας. Και είπε, όχι, οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές με την Αρμενία και με τον Πασινιάν. Αφού προθές κάλεσαν τον Αρμένιο πρέσβη στο Υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα και του είπαν ότι κάνετε μη φιλικές ενέργειες. Τώρα, δεν ξέρω, πολιτικά μίλησε ο άνθρωπος. Είχαμε δήλωση από από το Κρεμλίνο. Ο Πεσκόφ για τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ της Αμερικής για τη συνάντηση Πούτιν-Κιμ. Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα δεν ενδιαφέρονται για τις ανακοινώσεις των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Ρωσικής Προεδρίας Δημήτρη Πεσκόφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορία ειδήσεων, σχολιάζοντας τις προειδοποιήσεις της Ουάσιγκτον εναντίον της πώλησης όπλων από την Πιονγκιάνγκ στη Μόσχα τις τελευταίες ημέρες. Όπως γνωρίζετε, στις σχέσεις με τους γείτονές μας, συμπεριλαμβανομένες της Βόρειας Κορέας, αυτό που έχει σημασία για μας είναι τα συμφέροντα των χωρών μας και όχι οι προειδοποιήσεις από την Ουάσιγκτον. Στα συμφέροντα των χωρών μας θα επικεντρωθούμε λοιπόν και σε τίποτα άλλο. Όλες τις χώρες έτσι είναι εκτός από την Ελλάδα. Εκτός από την Ελλάδα και έχω μετά να σας πω. Εξάλλου, η Υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Αντρέι Ρουντέγκο, ο Υφυπουργός, διαβεβαίωσε ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να ενημερώσει τη Νότια Κορέα. Και είπε ότι η Νότια Κορέα έχει πρεσβεία στη Μόσχα. Αν θέλουν, λέει, να τους ενημερώσουμε τι θα πούμε και τι δεν θα πούμε, θεωρούμε και τη Νότια Κορέα ότι είναι εμπορικός μας εταίρος. Έριξαν δηλαδή και προς την Κορέα. Είπαμε ότι θα δούμε παρακάτω το Λευκό Σίκος, γραμματέας ή εκπρόσωπος νομίζω του Συμβουλίου Ασφαλείας, είπε ότι η Ρωσία έφτασε στο σημείο να ζητιανεύει από την να ζητιανεύει από την Κορέα πυρομαχικά. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατάντησε να ζητιανεύει τη βοήθεια του Βορειοκορεάτη Κιμ Γιονγκ-ουν, εκτίμησε σήμερα ένας εκπρόσωπος του State Department. Το να πρέπει να διασκήσει όλη τη χώρα του για να συναντήσει έναν παρία της διεθνούς σκηνής, ώστε να του ζητήσει βοήθεια για έναν πόλεμο τον οποίο ήλπιζε ότι θα κέρδιζε μέσα σε ένα μήνα, θα έλεγα ότι αυτό ισοδυναμεί με επαιτία, είπε ο Μάθιου Μίλλερ, ένας εκπρόσωπος της Αμερικανικής Διπλωματίας και όχι του Λευκού Οίκου που είπα στην αρχή. Νωρίτερα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας θα συναντηθεί, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Ρωσία εντός των επόμενων ημερών. Είναι από το πρωί μέσα. Ο πρόεδρος Πούτιν ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο στην Ουκρανία ονειρευόμενος την αποκατάσταση της ρωσικής αυτοκρατορίας. Αυτή η ελπίδα, αυτή η προσμονή απέτυχαν, συνέχισε ο εκπρόσωπος. Σύμφωνα με τον Μίλλερ, ο Πούτιν θα ζητιανέψει σε αυτές τις συνομιλίες με τον Κιμ, οι οποίες θεωρείται ότι θα διεξαχθούν στο Βλαδιβοστόκ, στα παράλια του Ειρηνικού. Τώρα, μίλησε και για ακυρώσεις και τα λοιπά ο Μίλλερ. Σε γενικές γραμμές, να λέμε τώρα και του στραβού το δίκιο, δίκιο έχει ο Μίλλερ. Ξεκίνησε έναν πόλεμο για λίγες μέρες, πάμε για δεύτερο χρόνο.
αλλά δεν διέσχισε όλη τη Ρωσία για να δει τον Κιμ, πήγε στο φόρουμ του Βλαδιβοστόκ και εκεί είδε και τον, αν έγινε τώρα, γιατί από ό,τι διάβασα τώρα πρέπει να συναντιόνται ή αύριο το πρωί. Τώρα είναι 10 ώρες πίσω αυτή ή μπροστά, δηλαδή τώρα είναι πρωί μάλλον εκεί. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα: οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν στο σημείο διοίκηση και παρατήρηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στην περιοχή Σούμι, βόρειο μέτωπο, και μία αποθήκη πυρομαχικών στο Τσερνίκοβ. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας έχασαν 140 στρατιωτικούς στο νότιο Ντονέτσκ. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις απέκρουσαν επίθεση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στο Κράσνο Λιμάν, σκοτώνοντας 45 Ουκρανούς. Επίσης απέκρουσαν 5 επιθέσεις και ο εχθρός έχασε πάνω από 255 στρατιωτικούς. Τα ουκρανικά συστήματα αεράμυνας κατέστρεψαν 41 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη στη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα τις τελευταίες 24 ώρες. Κατέστρεψαν μία αποθήκη πυρομαχικών στη Βελίκα Γιανοβοσέλκα και σκότωσαν 80 στρατιωτικούς και το σύστημα πυροβολικού Mi-777 αμερικάνικο στη Χερσόνα. Δεν λένε τίποτα όμως για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις που επαναλαμβάνω και στην περιοχή νότια από τον Μπαχμούτ, από ό,τι ανέλησα το χάρτη, αλλά και στην περιοχή του Ρομπότινο, οι Ουκρανοί συνεχίζουν τις αντιπιθέσεις και έχουν κάποια μικρά εδαφικά κέρδη. Να δούμε πώς θα πάμε τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι το πρώτο βήμα για συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα πρέπει να είναι η κατάργηση του διατάγματος Ζελένσκι που απαγορεύει το διάλογο με τον Μόσχα. Ο Πούτιν στην ομιλία του είπε ότι έκανε πραγματικά μεγάλη ομιλία. Ουκρανοί σαμποτέρ που εκπαιδεύτηκαν από βρετανικές μυστικές υπηρεσίες για να επιτεθούν στις γραμμές ηλεκτροδότησης του ρωσικού πυρηνικού σχεδίου, σταθμού. Είπαμε σε ένα σταθμό που ρίξανε κάτι εκεί πάνω. Καταλαβαίνουμε τι παίζουν. Φαίνεται ότι προκαλούν τη Ρωσία να χτυπήσει πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία, είπε ο Πούτιν, τονίζοντας ότι η Μεγάλη Βρετανία ενεργεί κατόπιν εντολών των ΗΠΑ. Τι άλλο είπε σε γενικές γραμμές ο Πούτιν? Λέει πρέπει να στηριχθεί το ρούβλι, είναι σημαντικό ζήτημα η οικονομία, ο πληθωρισμός είναι πρόβλημα για την Κεντρική Τράπεζα, είπε. Τόνισε ότι οι Ρώσοι αξιωματούχοι πρέπει να χρησιμοποιούν ρωσικά αυτοκίνητα ρωσικής κατασκευής. Είπε ότι ήταν λάθος της Σοβιετικής Ένωσης να επέμβει και στην Πράγα το 1956 και στη Βουδαπέστη το 1956 και στην Πράγα το 1968. Ήταν, λέει, μία αποικιοκρατική κίνηση, ήταν λάθος. Χαρακτήρισε τον Έλον Μάσκ έναν διακεκριμένο άνθρωπο. Είπε και να βγει ο Τραμπ, η Ρωσία θα συνεχίσει να θεωρείται εχθρός από ένα μεγάλο κομμάτι του αμερικανικού κατεστημένου και χαρακτήρισε τις δίκες εναντίον του Τραμπ ότι είναι πολιτικές δίκες που δείχνουν τη σύψη του συστήματος της ΗΠΑ. Αυτά για τη Ρωσία, πάμε στην Ινδία. Εδώ έχει πολλά ενδιαφέροντα. Για την Ινδία θα μιλήσουμε, είναι ένα άνθρωπο της Ευαγγελίας Μπίφη στο Liberal, αλλά αφορούν την Ελλάδα. Να δείτε τι κάνουν οι άλλοι και τι δεν κάνουμε εμείς. Το έχετε ακούσει, το είπαμε εδώ, και εντάξει, αντί να κάτσω να κάνω μελέτη, εγώ το έκανε η Ευαγγελία Μπίφη, την ευχαριστούμε, θα πάρουμε μερικά κομμάτια από το άρθρο της. Θα αλλάξουν, ήδη έχουν ξεκινήσει, στο εσωτερικό χρησιμοποιούν το όνομα Μπαράτ οι Ινδοί. Και όχι η Ινδία. Το Ινδία, λέει, το πήραν από τον Ινδό ποταμό, ο οποίος διαρρέει τη χώρα και από εκεί ονομάστηκε η Ινδία. Είναι και αυτό, λέει, δικό μας όνομα, αλλά το πραγματικό μας όνομα είναι Μπαράτ, από έναν μυθικό βασιλιά. Άρα υπερασπίζονται όχι την ιστορία και τη μυθολογία τους και λέει εκεί είμαστε, αυτοί είμαστε φυσική συνέχεια. Μόνο εδώ υπάρχει το κόμπλεξ που λένε δεν υπάρχει φυσική συνέχεια του ελληνισμού. Προσπαθούν να μας πείσουν αυτοί τους οποίους τους πληρώνουμε εμείς με τους φόρους μας, καθηγητάδες, να μας πείσουν ότι εμείς είμαστε διάφορα και δεν έχουμε καμία σχέση με τον... Εντάξει, δηλαδή διασώθηκε η ελληνική γλώσσα στην οικόπολη του Πόντου
με δωρικά χαρακτηριστικά, συντραπεζούντα με ιωνικά χαρακτηριστικά. Λέγανε οι δικοί μας την πόρτα που τη χρησιμοποιούμε όλοι, θύρα. Τα κοτόπουλα τα λέγανε ορνήθιν. Το πετινό το λέγανε αλεκτέρι, αλέκτορα. Δηλαδή εμείς δεν είμαστε Έλληνες και τι είμαστε τότε. Και από πού έπεσε αυτή η γλώσσα, από τον ουρανό. Χιλιάδες χρόνια. Χιλιάδες χρόνια. Διαβάζεις Όμηρο και σήμερα μπορείς να το κατανοήσεις. Και θέλετε να μας αποκόψετε από το παρελθόν μας. Κοιτάξτε τι κάνουν άλλες χώρες. Λέει, πάνε να καταργήσουν λοιπόν, γιατί και τι, στο εσωτερικό ήδη χρησιμοποιούν μπαράτ. Το χρονικό διάστημα από 18 έως 22 Σεπτεμβρίου πρόκειται να λάβει χώρα ειδική συνεδρίαση του κοινοβουλίου προκειμένου να συζητηθεί αν θα πρέπει να καταργηθεί η ονομασία Ινδία και να μείνει προς κρίση μόνο η ονομασία Μπάρατ. Για να συμβεί αυτό απαιτείται πλειοψηφία 2 τρίτων και στην Άνω και στην Κάτω Βουλή. Και στους G20 την πρόσκληση και ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός έγραφαν του Μπάρατ, πρωθυπουργός του Μπάρατ, πρόεδρος του Μπάρατ και στη σύνοδο. Στο δελτίο τύπου για τη Σύνοδο Κορυφή ΑΣΕΑΝ Ινδία στην Ινδονησία, ο τίτλος του Ναρέντα Μόντι ήταν Πρωθυπουργός της Μπάρατ. Με τον ίδιο τίτλο άνοιξε εντός του Σαββατοκύριακου και τις εργασίες διάσκεψης του G20. Είπαμε ότι ο όρος Μπάρατ χρησιμοποιείται στο εσωτερικό ως επίσημη ονομασία της χώρας στην καθημερινότητα. Η ονομασία Μπάρατ προέρχεται από τον βασιλιά Μπαράτα της Ινδικής μυθολογίας, σύμφωνα με τον οποίο εκείνος ήταν βασιλιάς της Χαστιναπούρα, ανατολικά του Δελχή. Θεωρείται ένας δίκαιος βασιλιάς που κατέκτησε όλη τη χώρα. Το χρησιμοποιούσαν και οι Έλληνες τη λέξη Ινδία. Θέλω λοιπόν, μετά την χρησιμοποίησαν και οι Μογγόλοι που κατέλαβαν την Ινδία και εξισλάμισαν κάποιους πληθυσμούς. Επί δεκαετίες ινδικές κυβερνήσεις διαφόρων ιδεολογικών αποχρώσεων, όχι μόνο του Ναρέντα Μόντι, προσπαθούν να εξαλείψουν τα ίχνη της Βρετανικής απικιοκρατίας με το ονομάζοντας δρόμους ακόμα και ολόκληρες πόλεις. Στην Κύπρο ο θηρεός της απικιοκρατίας είναι πάνω από το Προεδρικό Μέγαρο. Τα αυτοκίνητα αντί να είναι δεξιά οδηγούν αριστερά σαν τους Άγγλους. Τότε πώς να είσαι ανεξάρτητος. Η διαδικασία απικιοκρατιοκοποίησης έχει ενταθεί από την κυβέρνηση Μόντι, ο οποίος σε δημόσιες ομιλίες κάνει διαρκώς αναφορές στην ανάγκη να εγκαταλείψει η Ινδία οποιαδήποτε απικιοκρατική νοοτροπία. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι λέει. Η κυβέρνηση Μόντι εγγενίασε νέο κτίριο κοινοβουλίου και ανακαίνισε τον περιβάλλοντα χώρο στην πρωτεύουσα Νέο Δελχή σε μια προσπάθεια να εξαφανίσει τα ίχνη της απικιοκρατικής εποχής, καθώς το παλιό κτίριο είχε σχεδιαστεί από τους Βρετανούς. Η πρώτη σύνοδος μάλιστα στο νέο κτίριο του Κοινοβουλίου στις 18 Σεπτεμβρίου είναι συμβολικά αφιερωμένη στο θέμα της ονομασίας. Πάλι λέει θα βγάλω από τον ποινικό κώδικα ό,τι έχει σχέση με τη Βρετανική μοναρχία. Ακούστε εδώ. Ξέρετε το Μέγαρο Μαξίμου όπου είναι ο Πρωθυπουργός ότι ήταν εκεί η γερμανική διοίκηση της Ελλάδας. Οι δυνάμεις κατοχής, οι Ναζί εκεί μέσα ήταν. Είναι δυνατόν η Ελλάδα να παίρνονται αποφάσεις στο Μέγαρο Μαξίμου εκεί που έπαιρναν αποφάσεις οι Γερμανοί? Κανονικά πρέπει να τον γκρεμίσουν εκείνο. Για να το κάνουν και μουσείο. Όχι να είναι εκεί. Ακόμα και το κοινοβούλιο που είναι το σπίτι του βασιλιά. Ακόμα όλα αυτά έπρεπε να αλλάξουν όλα. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει μια πραγματικά κυρίαρχη χώρα. Και να σας πω κάτι, το διάβασα και ανατρίχιασα. Στη διάρκεια του εθνικού διχασμού, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι μας έβαλαν όταν έφυγε ο βασιλιάς από εδώ, όταν έδιωξαν τον Κωνσταντίνο, τις Αμίνες τα παιδιά, διώξανε τον βασιλιά, μας έβαλαν, το ξέρω τι μας έβαλαν, αρμοστή, δηλαδή διοικητή στη χώρα μας, επικαλούμενοι δικαιώματα που είχαν ως προστάτηδες δυνάμεις της Ελλάδας. Προσέξτε, σχεδόν 100 χρόνια μετά την επανάστασή μας, ήμασταν 100 χρόνια κράτος και μας έβαλαν αρμοστή πάνω και μετά ήρθε ο Βενιζέλος. Αυτές οι νοοτροπίες της δουλοπρέπειας απέναντι σε Αμερικανούς, Ρώσους, Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους, εάν δεν τις αποβάλουμε, δεν θα γίνουμε ποτέ κανονικό κράτος και κανονικό έθνος και κανονική κοινωνία. Ποτέ. Ποτέ. Και είχα πει, εγώ δεν λέω τώρα ότι λέω και ότι έχω για τις καλύτερες ιδέες, είχα πει άμα θέλετε να δείξετε ότι έχουμε ένα κανονικό κράτος, εκεί στο ελληνικό
δώστε, πώς θα δίνουμε αντιπαροχή, όχι δωρήσατε το χώρο εκεί, δώστε αντιπαροχή, 50% είναι η αντιπαροχή, 50%, και να χτιστεί εκεί το νέο ελληνικό κράτος, κτίριο της Πρωθυπουργίας και γύρω γύρω με χωροταξία, με αρχιτεκτονική που να σέβεται την ιστορία μας, κάντε όλα τα Υπουργεία, να πηγαίνει και το μετρό εκεί, να αποσυμφορηθεί και η Αθήνα να γίνει μια κανονική πόλη, διότι τώρα δεν ζεις καθημερινές. Να είναι εκεί λοιπόν το κυβερνητικό πάρκο, η Ελλάδα, να όποιος πηγαίνει στο γραφείο του Πρωθυπουργού να δείχνει δέος, να τον καταλαμβάνει δέος και να δείχνει σεβασμό και στα Υπουργεία και όχι εδώ στα κοτέτσια που δόθε κήθε που είναι όλα το μαλευράσε. Κοιτάξτε τι κάνουν οι κανονικές χώρες. Η Ινδία. Τα πετάνε όλα έξω. Εδώ η δουλοπρέπεια είναι αυτή η κατάρα του έθνους και της Ελλάδας. Η δουλοπρέπεια και αυτό που επικαλούνται οι άλλοι ότι δήθεν μας έκαναν κράτος. Αν δε, εχθροί της Επανάστασης ήταν. Εχθροί. Η Ιερά Συμμαχία είχε την πολιτική της εδαφικής ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εμείς με το αίμα μας, οι αγωνιστές του 21, ήταν αυτοί οι οποίοι τους έκαναν να αλλάξουν άποψη. Και σου λέει, αφού θα γίνει ένα κράτος εκεί, για να βάλουμε πόδι. Και έβαλαν πόδι οι τρεις, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, πέταξαν έξω τη Ρωσία, η Αγγλία πέταξε έξω και τη Γαλλία σταδιακά και έμεινε η Γαλλία από τότε. Η Αγγλία έμεινε από τότε κυρίαρχο στην Ελλάδα και παραμένει, απλά τώρα το κάνει δια αντιπροσώπου με την Αμερική. Και τα τελευταία χρόνια ξαναήρθαν οι Γερμανοί, οι παλιοί Ναζί ήρθαν εδώ με άλλα πρόσωπα και αυτοί. Θα δείτε μετά τι έκανα με την Ναύτεξ. Το έχουμε πει, θα το ξαναπούμε. Πολύ γρήγορα. Υπάρχουν 5 Αμερικανοί πολίτες οι οποίοι κρατούνται στο Ιράν. Τώρα τους έχουν και κατασκόπους, δεν τους έχουν εκεί, δεν βρίσκεις άκρη. Υπάρχουν και 5 Ιρανοί που κρατούνται στις ΗΠΑ για αντίστοιχους λόγους. Και υπάρχουν και 6 δισεκατομμύρια ή τουλάχιστον 6 δισεκατομμύρια δολάρια κεφάλαια του κράτους του Ιρανικού, τα οποία κρατούνται σε τράπεζες στην Κορέα, στην Νότια Κορέα φυσικά. Τον Αύγουστο σε κάποια εκπομπή το είχαμε αναφέρει αυτό, ότι συμφώνησαν τελικά Αμερική και Ιράν, δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις από το 1979. Αλλά ξέρετε, διάβλοι επικοινωνίες υπάρχουν. Συμφώνησαν να γίνουν οι ανταλλαγές των κρατουμένων και να απελευθερωθούν τα 6 δισεκατομμύρια να πάνε από την Κορέα, Νότια Κορέα που κρατούνται, να μεταφερθούν σε τράπεζα του Κατάρ, αλλά θα είναι υπό έλεγχο για να χρησιμοποιηθούν σε ανθρωπιστικές αγορές ανθρωπιστικών αγαθών. Τότε θυμάμαι τη συμφωνία αντέδρασε η Ρωσία. Εν πάση περιπτώσει είναι μια κίνηση που οι ΗΠΑ ήθελαν να την κάνουν. Τώρα λοιπόν αποφάσισαν τα δικαστήρια στο Ιράν εδώ και αρκετές μέρες, τους έχουν απελευθερώσει και τους έχουν σε κατοίκο περιορισμό τους 5 Αμερικανούς και περιμένουν να απελευθερωθούν τα λεφτά, να πάνε στο Κατάρ, δεσμευμένα θα είναι και εκεί, θα δείτε παρακάτω τι, να απελευθερωθούν και οι Ιρανοί, να στείλουν τους 5 Αμερικανούς στο Κατάρ, να φύγουν και οι Ιρανοί από την Αμερική, να απελευθερωθούν τα λεφτά και να λύξει αυτό το ζήτημα. Οι Αμερικανοί λένε ότι αυτά τα λεφτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για φάρμακα και τρόφιμα. Οι Ιρανοί λένε θα χρησιμοποιηθούν όπου θέλουμε εμείς, σε οποιοδήποτε τομέα που δεν υπόκειται σε κυρώσεις των ΗΠΑ. Αυτή είναι η κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν είδα από το Ισραήλ κάποια αντίδραση. Πάμε. Λοιπόν, και τώρα πολύ γρήγορα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο διευθύνων σύμβολος της JP Morgan. Η JP Morgan είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με βάση αυτά που διαβάζω. Ο διευθύνων σύμβολος, ο Τσέο που έλεγε κάποια υπουργός. Εντάξει, και εγώ δεν ξέρω καλά αγγλικά, ξέρω πολύ καλά τουρκικά όμως, αλλά αποφεύγω ή άμα κάνω κανένα λάθος, ζητάω και καμιά συγγνώμη. Ο CEO λοιπόν της JP Morgan, ο Διευθύνων Σύμβουλος, έκανε μια ομιλία, ο κύριος Ντίμον,
έκανε μια ομιλία για την αμερικανική οικονομία και εντόπισε τρεις τομείς συν έναν που προκαλούν ανησυχία για το μέλλον. Δεν έβαλε τις πολιτικές παραμέτρους αυτά που είπαμε χθες. Είπε λοιπόν, στην κορυφή των ανησυχιών του περιλαμβάνονται οι κεντρικές τράπεζες που περιορίζουν τα προγράμματα ρευστότητας λόγω της ποσοτικής σύσφυξης, άρα κεντρικές τράπεζες, αυτές είναι απειλές για την αμερικανική οικονομία. Είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο δεύτερος παράγων, και ο τρίτος παράγων, οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο που ξοδεύουν σαν μεθυσμένοι ναύτες. Οι ναύτες, ξέρετε, άμα είσαι 30 και 40 μέρες στη θάλασσα, μόλις βγεις στο λιμάνι, τι γίνεται, θυμηθείτε τα έργα και την Τρούμπα, έτσι, αυτό γίνεται. Λέει λοιπόν ότι υπάρχουν και θετικά στοιχεία. Η αμερικανική οικονομία έχει αποδεχθεί ανθεκτική, οδηγώντας περισσότερους οικονομολόγους να αναμένουν ότι μπορεί να αποφευθεί μια ύφεση. Οι επιχειρήσεις αισθάνονται αρκετά καλά επειδή βλέπουν τα τρέχοντα αποτελέσματά τους, δήλωσε ο Ντάιμον. Αλλά αυτά τα πράγματα αλλάζουν και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η πλήρης επίδραση όλων αυτών σε 12 ή σε 18 μήνες από τώρα. Εάν και όταν έχουμε ύφεση, που τελικά θα έχουμε ένα πραγματικά φυσιολογικό πιστωτικό κύκλο, δήλωσε ο Ντάιμον. Σε έναν κανονικό πιστωτικό κύκλο, κάτι πάει πάντα χειρότερα από ό,τι αναμενόταν. Επίσης είναι οι τρεις συν ένα. Τους τρεις τους είπα. Ο τέταρτος κίνδυνος είναι η Κίνα. Λέει, δεν πιστεύω ότι θα γίνει πόλεμος με την Ταϊβάν, στην Ταϊβάν, αλλά εάν θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα επιπλέον πρόβλημα, τρία συν ένα προβλήματα που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την οικονομία. Πάμε. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μια ολόκληρη εκπομπή, διότι το παρακολουθούσα υπηρεσιακά το θέμα και δεν ήταν κάτι που ήταν απόρριτο, γιατί δεν έχω μιλήσει ποτέ για απόρριτα θέματα της υπηρεσίας, αλλά το παρακολουθούσα από τις ανοιχτές πηγές και από αλλού το μεγάλο όνειρο της Τουρκίας, του Turgut Özal, από την Αδριατική μέχρι το Σινικό τείχος, ο τουρκομουσουλμανικός κόσμος. Ο Özal όταν πέθανε ή τον δολοφόνησαν από ό,τι λένε οι οπαδοί του, αυτό το σχέδιο έπεσε μέχρι που ήρθε ο Ερντογάν και το ξανασήκωσε. Τότε αυτό το σχέδιο το πήρε στα χέρια του ο Özal και ο Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ του Καζακστάν. Ο Özal από Τουρκία, το άλλο σκέλος έχει σχέση με αυτό που θα πούμε. Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ τώρα είναι γέρος, παίζει κάποιο ρόλο πάλι στο Καζακστάν, η κόρη του. Ο Τοκάγεφ νομίζω τώρα είναι ο πρόεδρος εκεί. Λοιπόν, αυτό το σχέδιο το πουλούσαν οι Τούρκοι και το πουλάνε και τώρα στους δυτικούς. Και τι λένε, ό,τι και να πείτε με έχετε ανάγκη, γιατί εγώ μπορώ, επικαλούμενος τον τουρκικό εθνικισμό ή τον παντουρκισμό, παύλα πανισλαμισμό, μπορώ να αυξήσω, να διεισδύσω στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, την πίσω αυλή της Ρωσίας, να διεισδύσω, να αυξήσω την επιρροή μου και έτσι να αποδυναμώσω τη Ρωσία. Και αυτό το πουλάει ως υπεργολαβία στην Αμερική και γι' αυτό υπάρχουν αρκετοί στην Αμερική που λένε εντάξει μπορεί ο Ερντογάν να είναι και έτσι και έτσι, μας είναι χρήσιμος για το λόγο που σας είπα. Τι κάνει λοιπόν τώρα ο Ερντογάν? Έχει συμφωνήσει, καταρχάς να πούμε ότι η Κασπία θάλασσα είναι νευραλγικής σημασίας για την άσκηση επιρροής και στην Κεντρική Ασία και στον Κάφκασο και στην περιοχή του Ιράν. Και στην Κασπία θάλασσα οι Ρώσοι έχουν τον στόλο της Κασπίας θάλασσας, ο μοναδικός πολεμικός στόλος, ο οποίος από εκεί εκτοξεύονται και πολλά βλήματα επιφανίας εδάφους, εννοώ κρούζ, πύραυλοι κρούζ, στην Ουκρανία, από την Κασπία θάλασσα. Και στη Συρία, όταν χρειάστηκε και ενεπλά και ενεργά η Ρωσία, από εκεί ρίχναν μερικές φορές βλήματα και χτυπούσαν στόχους του Ισλαμικού κράτους. Λοιπόν, η Κασπία, στην Κασπία θάλασσα, είναι μια θάλασσα όπως είπαμε, έχει μεγάλη ιστορία, έχει το Καζακστάν, έχει, κρατήστε τα αυτά, 1894 χιλιόμετρα ακτές, η Ρωσία 1500, το Τουρκμενιστάν 1200, το Ιράν 740
και το Αζερβαϊτζάν 713 χιλιόμετρα. Ξαναλέμε, πρώτο το Καζακστάν 1894, δεύτερο Ρωσία 1500, τρίτο το Τουρκμενιστάν 1200, τέταρτο το Ιράν 740, πέμπτο το Αζερβαϊτζάν 713. Εκεί λοιπόν υπάρχουν ζητήματα, δεν έχουν οριοθετήσει ακόμα, προσπαθεί για την ΑΟΣ, τι θα πάρει ποιος, και εκεί η Ρωσία τους έχει δεσμεύσει να μην αναπτύξουν πολεμικά πλοία, μόνο ακτοφυλακές. Τι συμβαίνει όμως τώρα? Η Τουρκία έχει παρακάμψει αυτές τις συνομιλίες που έκαναν όλες αυτές οι χώρες με τη Ρωσία και έχει κάνει συμφωνία με την Αστάνα, με το Καζακστάν, ότι είχε ξεκινήσει ο Ζαλ δηλαδή, τώρα νεκραναστένεται, να ναυπηγήσει η Τουρκία πολεμικά πλοία για το Καζακστάν, πιθανόν και για το Αζερβαϊτζάν, πιο μετά ίσως και για το Τουρκμενιστάν, και σταδιακά η Τουρκία που θα κατασκευάσει τα πλοία, αυτή θα είναι στην ουσία, να ασκεί επιρροή και να ανατρέψει τις ισορροπίες στην Κασπία θάλασσα και όχι μόνο. Ο διάδρομος Ζαγκεζούρ που θέλει στην Αρμενία είναι κομμάτι αυτού του σχεδίου. Είναι τεράστιο το ζήτημα, θέλει όχι μια εκπομπή, σεμινάρια θέλει αυτό. Ανοίξτε τα μάτια σας αν ακούτε κάποιοι από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από τις άλλες υπηρεσίες. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό. Πάμε. Λοιπόν, γαλάζιος Νείλος διαρρέει την Αιθιοπία όπως είναι γνωστόν, και εκεί η Αιθιοπία με χρηματοδότηση της Κίνας έχει κατασκευάσει ένα τεράστιο τέτοιο φράγμα από το οποίο θα παράγει ρεύμα και θα ηλεκτροδοτείται ένα μεγάλο μέρος της χώρας, όπου ένα μεγάλο ποσοστό από τα 130 εκατομμύρια έχει, για να δούμε πόσο, 127 εκατομμύρια, οι μισοί δεν έχουν ρεύμα. Υπόψη ότι η Αιθιοπία είναι μια φιλική χώρα προς την Ελλάδα και ο αιθιοπικός λαός και η Ερυθρέα. Είδα μια φορά εδώ στη Μητρόπολη έναν ιερέα με την οικογένειά του. Η ευλάβεια με την οποία μπήκε στην Μητρόπολη των Αθηνών, η ευλάβεια με την οποία, πέρα από το ότι προσκύνησε τις εικόνες, με τι αγάπη έβλεπε την Ελλάδα, τους Έλληνες, αυτός η οικογένειά του, του μίλησα, πραγματικά είναι αυτό μια τεράστια, μια παρακαταθήκη τεράστιας αξίας για μας. Και ας ελπίσουμε ο επικεφαλής του τμήματος των θρησκευτικών υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών όλους αυτούς τους, τα πατριαρχεία και όλες αυτές τις κοινωνίες να είναι σε επαφή, σε συνεννόηση και με τους Έλληνες πρέσβεις κατά τόπους. Είναι τεράστια η δυναμική αυτής της σχέσης, τεράστια για την Ελλάδα, και πρέπει να την εκμεταλλευτεί με την καλή έννοια, για το κοινό καλό. Εκεί λοιπόν την πλήρωση του τέταρτου και τελευταίου ταμιευτήρα νερού του αμφιλεγόμενου υδροελεκτρικού φράγματος στο Γαλάζιο Νείλο ανακοίνωσε χθες η Αιθιοπία. Η Αντίς Αμπέμπα βρίσκεται σε διένεξη με την Αίγυπτο και το Σουδάν με αφορμή αυτό το κολοσσιαίο έργο. Θεωρείται ότι αυτό μπορεί να μειώσει τη ροή του Γαλάζιου Νείλου, που τελικά ενώνεται με το Λευκό και γίνεται ένας Νείλος στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος, ξέρετε, ζει από τον Νείλο ποταμό, και λένε από το 2025, οι προβλέψεις είναι από το 2025 νομίζω, ναι, από το 2025 η Αίγυπτος θα έχει πρόβλημα νερού. Και εδώ υπάρχουν ζητήματα, η Αίγυπτος θεωρεί ότι αυτό το 97% των αναγκών της σε νερό το καλύπτει από τον Νείλο. Σκεφτείτε λοιπόν τι θα γίνει εάν. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό. Η Τουρκία, όσο ήταν εναντίον του Σίση, στήριζε την Αιθιοπία, τώρα δεν ξέρω σε τι φάση είναι. Εν πάση περιπτώσει είναι μια εστία ένταση στην περιοχή. Πάμε. Δεν μπορούμε να πούμε και άλλα ζητήματα εδώ. Τουρκία είπα. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δήλωσαν τη Δευτέρα ότι η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία δεν εξαρτάται από την πιθανή ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Όμως, λέει το State Department, ορισμένα μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ θεωρούν ότι υπάρχει σύνδεση. Για την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής δεν υπάρχει. Τι τους λέει? Βάλτε τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ, αλλά εγώ δεν σας εγγυώμαι
ότι θα τα πάρει τα F-16. Δεν πιστεύουμε ότι συνδέονται ή ότι θα έπρεπε να συνδέονται, δήλωσε ο Μάθιου Μίλλερ, εκπρόσωπος του State Department, σε ερώτηση του πρακτορείου Ανατολού. Σκόπιμη ερώτηση. Επαναλαμβάνοντας τις προηγούμενες δηλώσεις της κυβέρνησης Biden, ο Μίλλερ είπε ότι η Ουάσιγκτον κατέστησε σαφές στην τουρκική κυβέρνηση ότι η πώληση των F-16 πρέπει να εγκριθεί από το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Και υπάρχουν μέλη του Κογκρέσου που πιστεύουν ότι τα δύο ζητήματα συνδέονται στενά μεταξύ τους. Επομένως, ενώ εμείς δεν πιστεύουμε ότι συνδέονται, δεν είμαστε ο μόνος παράγοντας σε αυτή τη διαδικασία. Το καταστήσαμε σαφές απευθείας στους Τούρκους αξιωματούχους. Ο εκπρόσωπος επανέλαβε τη θέση των ΗΠΑ για την ένταξη της Σουηδίας, λέγοντας ότι θα πρέπει να εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ εκτιμούν την υποστήριξη του πρόεδρου Ερντογάν σε αυτήν. Να πούμε ότι και η Ουγγαρία δεν, έτσι, ο ρόλος της Ουγγαρίας. Πολύ γρήγορα πάμε στο τελευταίο θέμα που είναι και αυτό μικρό. Θα αφήσουμε τον διάδρομο Ινδία-Ελλάδα που διεκδικεί η Τουρκία και θα πάμε μόνο σε ένα θέμα. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, του καλού κόμματος, ο Κουρσάτ Ζορλού. Ο εκπρόσωπος τύπου του καλού κόμματος λοιπόν αντέδρασε έντονα όταν είδε ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται ξένοι υπήκοοι να αποβιβάζονται από μία βάρκα στις ακτές του νομού Αιδινίου και να μπαίνουν στην Τουρκία. Ο εκπρόσωπος λοιπόν του κόμματος, του καλού κόμματος και βουλευτής Άγκυρας Κουρσάτ Ζορλού έκανε δήλωση σχετικά με τον ισχυρισμό ότι ξένοι υπήκοοι αποβιβάστηκαν από βάρκα στις ακτές του Αιδινίου και εισήλθαν σήμερα στην πόλη. Ο Ζορλού έγραψε το εξής στο πρώην Twitter, νυν X. Το βίντεο με παράνομους ετήντες άσυλο που μπαίνουν με βάρκα σε παραλία στο Κουσάντασι, το Αιδινίου. Το Κουσάντασι είναι η Νέα Έφεσος. Η παλιά Έφεσος, εκεί που βλέπετε το μεγάλο θέατρο, όταν ο Κάιστρος ποταμός, οι προσχώσεις του Κάιστρου ποταμού έκλεισαν το λιμάνι της Εφέσου, γιατί η δύναμη της Εφέσου της παλιάς ήταν το λιμάνι της. Όταν λοιπόν έκλεισαν το λιμάνι της Εφέσου, η πόλη σταδιακά παρήκμασε, έσβησε και έκαναν τη Νέα Έφεσο, κάμια δεκαμεταριά χιλιόμετρα νότιο-δυτικά, η οποία στη συνέχεια οι Τούρκοι την ονόμασαν Κούσιαντασί, που σημαίνει το νησί των πουλιών. Εκεί λοιπόν βγήκαν οι τύποι, προσέξτε εδώ. Το βίντεο με παράνομους μετανάστες, με παράνομους ετούντες άσυλο που μπαίνουν με βάρκα σε παραλία στο Κουσάντασι είναι πραγματικά ανησυχητικό. Τι λες ρε? Είναι ανησυχητικό όταν έρχεται μια βάρκα στην Τουρκία και δεν είναι ανησυχητικό όταν φεύγουν χιλιάδες βάρκες από την Τουρκία για να πούν σε μια άλλη χώρα? Δηλαδή σε σένα πονάει, σε εμάς δεν πονάει? Για να δείτε ποιοι είναι οι Τούρκοι, έτσι. Λέει, απλώς ρώτησα τις αρχές για αυτό το θέμα, τις αρχές. Οι εικόνες είναι ακριβείς και αυτές οι στιγμές εντοπίστηκαν, επιβεβαιώθηκαν με διαφορετικές κάμερες. Από την παραλία μπαίνει στη χώρα μας παράνομη ομάδα 15-16 ατόμων. Ενημερώθηκε ότι γίνονται εργασίες για τον προσδιορισμό της εθνικότητάς τους και τη σύλληψή τους. Αυτή η τραγική εικόνα δείχνει για άλλη μια φορά ότι παράνομοι είσοδοι στη χώρα μας μπορεί να συμβούν και από τις ακτές εκτός από τα χερσαία σύνορα που... Το Υπουργείο Εσωτερικών και η Διοίκηση του Λιμενικού Σώματος θα πρέπει επειγόντως να προβούν σε δήλωση για το θέμα. Η γαλάζια πατρίδα είναι τα σύνορα και τα σύνορα είναι η τιμή μας. Θέλετε να το ξανακούσετε? Ειδικά εσείς που μας προετοιμάζετε για να καταπιούμε την πριζόλα. Η γαλάζια πατρίδα είναι τα σύνορά μας και τα σύνορά μας είναι η τιμή μας. Για γαλάζια πατρίδα μιλάει. Και πάμε τώρα και στην Avtex. Η εφημερίδα Idinlik, που είναι κοντά στην κυβέρνηση, θεωρεί ότι η καθυπόδειξη της γερμανικής, γερμανικής κυβέρνησης, λέει, καθυπόδειξη στη γερμανική εταιρεία να ζητήσουν από την Τουρκία να βγάλει Avtex για περιοχή που βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας της Τουρκίας να εκδώσει Avtex, και
όπου η Τουρκία δεν έχει δικαιοδοσία, δεν έχει κυριαρχικά δικαιώματα, είναι εκτός. Αυτό τι σημαίνει, λέει, ότι τελικώς πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν, ότι είναι ένα δείγμα της Γερμανίας που μας στηρίζει, λέει, την, ότι εκεί θα υποστηρίξουν τις θέσεις της Τουρκίας και το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Γιατί η τουρκική ναύτεξ επεκτείνεται και μέχρι το τουρκο-λιβικό μνημόνιο και έχουν και χάρτες μέσα. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ δεν υιοθετώ ότι λένε Τούρκοι, απλά το παραθέτω. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχει ναύτεξ δεν το αφισβητεί κανείς, υπάρχει ναύτεξ που το ζήτησαν οι Γερμανοί. Λοιπόν, αυτά τροφή για σκέψη για όσους θεωρούν ότι είναι μια ευκαιρία. Γιατί ο κύριος Παγουλάτος από το ΕΛΙΑΜΕ έγραψε ένα άρθρο, το βάλαμε και εμείς στο Ινφογνώμων, όχι το άρθρο, ένα άρθρο που αναφέρεται σε αυτό του Μιχαηλίδη από την Κύπρο, που λέει ότι τώρα, λέει, που έχουμε τόσα πολλά προβλήματα, πρέπει να τα βρούμε με την Τουρκία. Δηλαδή, προσέξτε, το γεγονός ότι μας χτυπάνε φωτιές και πλημμύρες, αντί να μας χαλιβδώσει και να πούμε θα φάμε ψωμί και αλάτι, αλλά θα κρατήσουμε τη χώρα μας όρθια, τι μήνυμα μας δίνουν? Παιδιά, εντάξει, παρατήστε τώρα, να τα βρούμε με την Τουρκία. Με την Τουρκία που κάνει όλα αυτά που σας είπα, έτσι. Γιατί η Τουρκία, λοιπόν, να υποχωρήσει, όταν σου λέει ο άλλος τώρα που μας χτυπάνε και όλα αυτά που γίνονται από τους διάφορους Χάγη. Ποια Χάγη, βρε κακομύριδες, ποια Χάγη και ποιος είναι υποσχετικό? Δεν κάνατε συνυποσχετικό με το ράμα, που η διαφορά μας είναι απειροελάχιστη. Θα κάνατε συνυποσχετικό με την Τουρκία που διεκδικεί τόσα πολλά και που θεωρείτε ότι είναι και ισχυρότερη? Λοιπόν, αυτά για απόψε, καληνύχτα, ψηλά το κεφάλι όπως είπε ο Καρατζίδης, δεν θα το βάλουμε κάτω. Καληνύχτα.